Πιστεύω στην ενότητα του χώρου. Πιστεύω και σε debate και έχω κάνει πολλά. Δεν είναι ούτε πρώτη ούτε τελευταία φορά. Θα θυμόσαστε και μάλιστα που είχα κάνει και debate με τον Καραμαλή και με άλλα κόμματα και στο εξωτερικό και πρόσφατα έχω κάνει και debate και στο εξωτερικό. Ο στόχος ο δικός μου είναι πράγματι να βγούμε από αυτή τη διαδικασία, να βγούμε πράγματι από αυτή τη διαδικασία, όχι απλώς αλόβητη αλλά και ενωμένη. Αυτό σημαίνει όμως να κάνουμε και ένα σωστό debate. Όχι αυτά το debate το οποίο το θέλουν τα κανάλια, που θέλουν να επιβάλλουν τις διαδικασίες. Γιατί υπάρχουν debate και debate, διαφορετικές διαδικασίες. Εγώ πρότεινα όχι ένα, τρία debate. Να είναι όμως οργανωμένα σωστά, να έχουμε χρόνο να μπορούμε να μιλήσουμε πολιτισμένα, όχι ατάκες. Οι ατάκες καταλαβαίνει ο κόσμος περισσότερο αν είσαι καλός στην ατάκα. Στην ουσία όμως χάνει την πολιτική. Εγώ θέλω να ξαναφέρουμε στην πολιτική, γιατί πολλοί έχουμε μείνει στις ατάκες, πολλοί έχουμε μείνει στα show, πολλοί έχουμε μείνει σε μια τηλεοπτική ευχέρεια και στα facebook και στα αυτά και στα likes και στα αυτά που είναι και παίζει η νεολαία και όλοι παρακολουθούμε και να βγούμε στην ουσία της πολιτικής, γιατί αυτό θέλει και ο κόσμος. Άρα πρότεινα τρία debate, σωστά, τέσσερα και αν χρειάζεται, με θεματικές. Θα πιάσουμε πρωτογενή παραγωγή, παραδείγματος χάρη. Τι κάνουμε για τον αγροτικό τομέα. Να πιάσουμε εξωτερική πολιτική, τη διεθνή μας εικόνα. Να πιάσουμε πράσινη ανάπτυξη, ποιες είναι οι νέες προτάσεις. Και να έχουμε χρόνο να αναπτύξουμε ο καθένας τις ιδέες του σε μια πρωτολογία και μια δευτερολογία. Και ούτε και αυτή η λογική ότι θα πρέπει να ρωτάει ο ένας τον άλλον για να μπορεί να κάνει και τον έξυπνο. Το πρότεινα, δυστυχώς δεν έχουμε μια διαδικασία στο κοινάλ αυτή τη στιγμή, κάποιος που να αποφασίζει. Κάποιοι το πρότειναν και δεν άκουσαν καν να συζητήσουν τη δικιά μου την πρόταση. Πρότασή μου παραμένει στο τραπέζι, μακάρι αυτή να γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω πώς θα πάει, αλλά εγώ θεωρώ ότι θέλει προσοχή να μην βγει λαβωμένη παράταξη από ένα debate. Και έχω και μια διεθνή εμπειρία. Στη Γαλλία το Σοσιαλιστικό Κόμμα έκανε τέτοιο τύπου debate. Με αρκετούς υποψηφίους. Βγήκε λαγωμένη και την επόμενη μέρα μετά από λίγο έπεσε στο 5%. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας που έχει μεγάλη παράδοση. Άρα λοιπόν εγώ λέω στους συντρόφους μου, συνυποψηφίους, να κάνουμε ένα ωραίο debate πολιτισμένο για να βγουν οι θέσεις μας και οι διαφορές αλλά και οι συγκλήσεις. Συγκλήσεις για να μπορούμε να πούμε στον ελληνικό λαό αυτή είναι η πλατφόρμα η νέα της χώρας, της παράταξης που θα πάει και τη χώρα μπροστά. Τώρα σε ό,τι αφορά την